Η αλήθεια είναι πως έκλεψα λίγο έτσι με την άκρη του ματιού μου ένα χαρακτηριστικό πλάνο της τελευταίας ζωντανής σύνδεσης που θα πραγματοποιήσουμε και έτσι θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στην Εύη Σπανού, όπου έχει δίπλα της κάποια μέλη του Ορειβατικού Πεζοπορικού Συλλόγου Δρόμοι Ζωής. Να μας βάλει στο κλίμα η Εύη, καταγράφει το ρεπορτάζ και μας παρουσιάζεις, Εύη. Καλό σας απόγευμα. Σας παρουσιάζουμε τις δράσεις και, και τρόπους, θα παρουσιάσουμε τρόπους για ασφαλές εκδρομές, για να μπορέσει ο κόσμος να μετακινηθεί, να ταξιδέψει με ασφάλεια. Βρισκόμαστε λοιπόν στην άκρη του δάσους Κέρης, πάνω από το φαράγγι του Αγίου Αντωνίου. Αποτελεί έναν αγαπημένο προορισμό για τον Ορειβατικό και Πεζοπορικό Σύλλογο Δρόμοι Ζωής και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρία από τα μέλη με σκοπό να μιλήσουμε για τις δράσεις οι οποίες δεν σταμάτησαν την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά συνεχίζουν δυναμικά και επιστρέφουν με μια πολύ ξεχωριστή εξόρμηση εκτός Κρήτης. Ο κύριος Κώστας Αβαθράκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου και θα μας μιλήσει εκτενέστερα και για αυτό που ετοιμάζεται, αλλά και για το τι θα δούμε σήμερα εδώ που βρισκόμαστε. Σήμερα, όπως βλέπετε, είναι μια περιοχή αγαπημένη για τα μέλη του συλλόγου μας, διότι είναι μια εύκολη πεζοπορία που μπορεί να έρθει, είναι κοντά στο Ηράκλειο και μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Φυσικά, πάντα με ασφάλεια, δηλαδή με κάποιο σύλλογο σαν το δικό μας, που μπορούν να ακολουθήσουν οδηγίες για το πώς θα, πού θα πάνε και πού θα κατευθυνθούν. Όπως γνωρίζετε, ο δικός μας ο σύλλογος είναι ορειβατικός, πεζοπορικός, αλλά και ως επιτοπλίστων πολιτιστικός. Προσπαθούμε να βγάλουμε τον κόσμο από τον καναπέ, να περπατήσει μαζί μας, να γνωρίσει πράγματα. Σύντομα έχουμε, πρόσφατα πήγαμε σε ένα πολιτιστικό, πολύ σημαντικό πολιτιστικό μέρος, όπως ήταν η Αρχαία Ελεύθερνα. Και η επόμενη μας εξόρμηση είναι στον Όλυμπο και πριν να πάμε στον Όλυμπο είναι το Μουσείο της Βεργίνας, ένα από τα ωραιότερα μουσεία στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται πάνω στους βασιλικούς τάφους. Επίσης, πάντα, όπου και αν πηγαίνουμε, προσπαθούμε να δώσουμε το στίγμα μας, που είναι να μην αφήσουμε τίποτα εκτός από, να μην αφήσουμε τίποτα εκτός από τα πατήματά μας και να πάρουμε από αυτό που θα έχουμε μόνο τις φωτογραφίες μας και τίποτε άλλο. Κύριε Σαβαθράκη, οργανώνετε σε λιγότερο από ένα μήνα μαζευτήκατε τα μέλη του Συλλόγου και οργανώσατε αυτή την εκδρομή στον Όλυμπο. Μια ξεχωριστή δράση, φεύγετε από τα όρια της Κρήτης, αν και ο Σύλλογός σας έχει κάνει πάρα πολλές εκδρομές και δράσεις εντός Κρήτης. Είναι κάτι το οποίο το συνηθίζετε και φαίνεται ότι αποτελεί και έναν αγαπημένο προορισμό και πολύ ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν μέχρι τον Όλυμπο και να ανέβουν στο βουνό. Τώρα ο Σύλλογος μας έχει ξεκινήσει για τα στελέχη του μία σχολή αναρρίχησης και μία σχολή canyoning. Θα σας εξηγήσει και ο δάσκαλος της σχολής που έχουμε σήμερα μαζί μας. Και στα πλαίσια αυτινού είπαμε να χαρίσουμε στα μέλη μας μία τέτοια εκδρομή που είναι πραγματικά εκδρομή ζωής. Γιατί για να ανέβει στο πιο ψηλό σημείο της Ελλάδας μας είναι μια εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη. Καλό θα ήταν να σας πει και περισσότερες λεπτομέρειες και το ιδρυτικό στέλεχος του συλλόγου μας, ο κύριος Τάκης Τζανακάκης, για περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τη συγκεκριμένη εκδρομή. Και λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη εκδρομή θέλουμε να μας πείτε, αλλά και να μας μιλήσετε για την αγάπη των ανθρώπων στις εκδρομές στη φύση. Συζητούσαμε προηγουμένως και μας είπατε ότι είδατε έτσι μια διαφορά προ-πανδημίας και μετά-πανδημίας σε ό,τι αφορά στο ενδιαφέρον για εκδρομές, για τη φύση, για αναρριχήσεις. Η αλήθεια είναι ότι η πανδημία επιχείρησε να περιορίσει συνήθεια που έχουμε σε μεγάλο βαθμό. Είμαστε ένας μεσογειακός, θερμός λαός που ο συνωστισμός, το αγκάλιασμα, η έξοδος στη φύση είναι από τα στοιχεία που μας χαρακτηρίζουν. Αυτό με την πανδημία επιχειρήθηκε να περιοριστεί πάρα πολύ. Είμαστε εμείς αυτοί που λέμε ότι η αλλαγή των παραστάσεων είναι ψυχική τροφή. Και επιχειρούμε τις εξόδους για να γνωριστούμε και να γνωρίσουμε την κριτική φύση. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια. Στα πλαίσια αυτής της ασφάλειας,
επιλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μας δώσουν το καλύτερο δυνατό, γιατί άλλο το αστικό πεδίο και άλλο το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, εν έχει κινδύνους. Μέχρι τώρα, μέσω πεζοποριών γνώριζε ο κόσμος την κριτική γη. Πλέον έχουμε αρχίσει αυτό να το κάνουμε μέσω της αναρρίχησης, μέσω του canyoning. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μέλη μαζί μας, τα οποία έχουν εξέχουσες γνώσεις και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν διακατέχονται από αυτό που κατέχουν. Τα μέλη αυτά, όπως είναι ο δάσκαλος της αναρρίχησης που έχουμε, ο Σωτηράκης, ο Δημήτρης, από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης, ένας από τους τρεις καλύτερους οδηγούς πανελλαδικά, όπως και ο Μάνος ο Πετράκης, ο οδηγός και εκπαιδευτής στο κάνιονινγκ, μας έχουν δώσει τα φώτα τους για να μπορούμε να προσεγγίσουμε τόπους και σημεία που μέχρι τώρα μας ήταν άγνωστα. Το ενδιαφέρον του κόσμου έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες από τότε που οι μετακινήσεις άνοιξαν, μπόρεσαν να ξαναβγούν στη φύση. Τουλάχιστον εσείς, από ό,τι βλέπετε από τα μέλη σας, σας ζητούν συνεχώς εκδρομές. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνουμε καλά τον κόσμο, γιατί όλοι περιορίστηκαν, υπάκουσαν, φοβήθηκαν, σημασία έχει ότι περιορίστηκαν και τώρα βγαίνουν υπέρ του δέοντος έξω. Οπότε έχουμε να διαχειριστούμε μεγάλες ποσότητες κόσμου και πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χαιρόμαστε που βγαίνουν. Τους καλούμε όλους να έρθουν να δουν το τι και το πώς. Ζούμε στον παράδεισο. Θα περάσουμε στο πρακτικό μέρος της σημερινής μας συζήτησης που αφορά σε οδηγίες προς ανθρώπους που ενδιαφέρονται να κάνουν μια εξόρμηση στη φύση. Εμείς βρισκόμαστε πάνω από το φαράγγι του Αγίου Αντωνίου και είμαστε στην πορτοκαλί στην κόκκινη ζώνη, κύριε Πετράκη. Είμαστε στην πορτοκαλί ζώνη. Η κόκκινη ζώνη είναι ένα μέτρο πέρα από μας. Προσπαθούμε να καθόμαστε πάντα σε ασφαλή σημεία, έτσι. Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια για το canyoning, το οποίο είναι μια καινούργια δραστηριότητα στο Σύλλογο. Είναι μια δραστηριότητα με την οποία διασχίζουμε φαράγγια απροσπέλαστα μέχρι τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, να πούμε ότι τα τελευταία περίπου 20 χρόνια γνωρίζει πολύ μεγάλη άνθηση αυτή η δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς ο τόπος της Ελλάδος και ιδιαιτέρως της Κρήτης προσφέρεται για αυτή τη δράση. Δηλαδή, διασχίζουμε φαράγγια τα οποία για να τα διασχίσει κανείς χρειάζεται τεχνικό εξοπλισμό, δηλαδή σκοινιά, κράνος, καταβατήρες, τα οποία τα διασχίζουμε με ασφάλεια, τηρώντας τα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί από τη Γαλλική Ομοσπονδία και την Ελληνική Ομάδα Canyoning, τα οποία τα τελευταία χρόνια μέσω και των social media δείχνουν, ας πούμε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τον κόσμο για αυτά. Το βασικό που συζητάμε, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσουν οι ενδιαφερόμενοι προς αναρρίχηση, προς πεζοπορία, είναι να έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο και μπορεί να τους βοηθήσει σε περίπτωση που δυσκολευτούν κάπου, που αντιμετωπίσουν μια δυσκολία. Ακριβώς. Γενικά αυτή είναι η φιλοσοφία. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, τις οποίες γνώσεις μπορεί να τις αποκτήσει κανείς παρακολουθώντας μια σχολή όπως τη σχολή που παρακολούθησαν μέλη του Συλλόγου Δρόμη Ζωής και στη συνέχεια να αποκτήσουν, ας πούμε, την ικανότητα και σε βάθος χρόνου ακόμα και μόνοι τους να μπορούν να διασχίσουν με ασφάλεια τα φαράγγια. Και πρακτικά τώρα τι πρέπει να φέρει κάποιος ο οποίος δεν θα πάει για canyoning, δηλαδή δεν έχει τον τεχνικό εξοπλισμό για να κάνει μια κατάβαση, αλλά θέλει να πάει μια πεζοπορία τώρα που έχει ανοίξει και ο καιρός, έχει πολύ ζέστη βέβαια, τι θα πρέπει να έχει μαζί του απαραίτητα στην τσάντα του? Σίγουρα θα πρέπει να έχει το νεράκι του, ένα μικρό σνακ, σίγουρα κάποιες οδηγίες για το πού θα πάει και τι θα συναντήσει. Καλό είναι όταν απομακρυνόμαστε από δρόμους και τα λοιπά να ενημερώνουμε, ας πούμε, για το σημείο το οποίο θα επισκεφτούμε κάποιον άνθρωπο, δηλαδή που αν, ας πούμε, καθυστερήσουμε μπορεί, ας πούμε, να ψάξει για μας. Διαφορετικά μπορεί να ακολουθήσει την safe οδό, να ακολουθήσει μια εκδρομή όπως αυτές που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρόμη Ζωής. Αναρρίχηση για πεζοπορία. Πάρα
πολλά μέρη και γι' αυτό και βγαίνει εκτός Κρήτης τώρα. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τους ενδιαφερόμενους και για αυτούς που αγαπούν τη φύση. Μάλιστα. Ναι, όντως υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές εκδρομές τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει κανείς. Για περισσότερο νομίζω ότι θα μας βοηθήσει ο Τάκης που είναι στο οργανωτικό κομμάτι. Βέβαια, Εύη, έχουμε κάποια δευτερόλεπτα ακόμα να κλείσουμε, βέβαια, να πάρει τον λόγο. Να μας απαντήσει ο κύριος Τζανακάκης, βέβαια, και να κλείσουμε. Σε μερικά δευτερόλεπτα, γιατί αναρρίχηση, αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, γιατί να επιλέξει κάποιος την αναρρίχηση. Βάλαμε την αναρρίχηση στις δραστηριότητές μας, γιατί το πρώτο πράγμα που κάνει ο άνθρωπος είναι να σκαρφαλώνει και κατόπιν μαθαίνει να περπατάει. Και αυτό δεν το κάνει σε κάποια πίστα οργανωμένα. Οπότε αναρρίχηση. Μάλιστα, λοιπόν. Βγείτε να ζήσετε και να γνωρίσετε τον παράδεισο, παιδιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όποιοι επιθυμούν, βέβαια, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλες τις τοποθετήσεις των τριών καλεσμένων μας. Κλείνουμε, βέβαια, με ένα υπέροχο πλάνο. Να σας ευχαριστήσουμε όλους. Είμαστε εδώ για να προβάλλουμε δράσεις, πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσετε μέσα στο καλοκαίρι. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, βέβαια, στο σχεδιασμό σας.